Α ξεκινήσουμε όμω από τα, 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 της, τα τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα Δευτέρα στου χάρτε των βροχοπτώσεων, παρά ότι ο καιρό ξεκινά με πολύ καλέ διαθέσει, η λιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Καθώς θα πηγαίνουμε προ το απόγευμα, βλέπουμε και στου χάρτε βροχόπτωση θα αναπτυχθούν συνευχή δραστάθεια Οπότε και θα σημειωθούν μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή στο εσωτερικό τη Πελοπονίσου, στο εσωτερικό τη κεντρική <συμπηλίου> υπηρετική χώρα και προ τη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι για σήμερα Δευτέρα 17 Ιουνίου οι καιρικέ συνθήκε αρχικά προβλέπονται πολύ καλέ, με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια, με λίγε έτσι αραιέ συνευχέ που γενικά δεν θα προβληματίζουν. Από το μεσημέρι-απόγευμα όμω θα βλέπουμε τι συνευχέ στον επιρροτικό κορμό κατά τόπου να γίνονται πιο πυκνέ και θα συνοδεύονται από μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε, ιδιαίτερα όπω είπαμε στο εσωτερικό τη Πελοπονίσου, αλλά και προ τα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Στο πεδίο των ανέμων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο βορειά περιορίζει τη δράση του προ το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, αλλά και εδώ προ την περιοχή των κυκλάδων, κοντά στα 5 μέχρι πιθανόν ακόμη και 7 μποφόρ, με τον Ιδράργυρο σε σχεδόν κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα είμαστε κοντά στου 34 με 36 βαθμού Κελσίου. Τι πιο υψηλέ θερμοκρασίε αναμένουμε στα πιο δυτικά τμήματα, όπω επίση και προ το νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε και το νομό Για σήμερα Δευτέρα δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται να κυριαρχήσει. Κοντά στο απόγευμα όμω θα αναπτυχθούν συνευχέ αστάθεια και δεν αποκλείεται προ τα βορειοδυτικά ορεινά να έχουμε έτσι κάποιε μπόρε. Οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίζουν, θα πνέουν από διάφορε διευθύνσει με ασθενεί και τοπικά μέτριε εντάσει. Με τον Ιδράργυρο να ξεκινά περίπου από του 23 βαθμού, τώρα νωρί το πρωί, αργά το μεσημέρι, να προσεγγίζει του 36 βαθμού Κελσίου. Αυτό είναι κανονικό. Σχεδόν yeah. στα κανονικά. Είμαστε κοντά στου 34, θα λέγαμε για τον yeah. νομό Αντίκη. Είμαστε κοντά στου 36, λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασία. Ωραία ήταν πάντω. Δεν ήταν, δεν καλές. ήταν υπερβολικό. Βεβαίω. Καλέ yeah. θερμοκρασίε. Ιδιαίτερα και τώρα νωρί το πρωί έχει πέσει ο Ιδράργυρο. Βλέπετε, ξεκινάμε από του 23 βαθμού, την προηγούμενη Πέμπτη ξεκινάμε περίπου από του 30. Mm -hmm. Πάμε να δούμε και τον Ομό Θεσσαλονίκη. Και εδώ, αν και ξεκινάμε με ήπιε καιρικέ συνθήκε, κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν συνεδριέ αστάθεια και είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε μπόρε ή και τοπικέ καταγγέτε. Με τον καιρό βέβαια να βελτιώνεται μέσα στη νύχτα. Οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίζουν, θα πνέουν από διάφορε διευθύνσει, με ασθενεί και τοπικά μέτριε εντάσει. Και ο υδράργυρο εδώ, όπω μπορούμε να παρατηρήσουμε, θα προσεγγίσει και του 33 βαθμού αργά το μεσημέρι, στο εσωτερικό του νομού Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη για τι επόμενε ημέρε. Βλέπετε στου χάρτε των αερίων μαζών. Ξεχύνονται και πάλι αρκετά θρεμέ αερίε μάζε. Πολύ ζεστή, ιδιαίτερα εδώ βλέπετε προ ναι. την περιοχή τη Ιταλία. Είναι τα πιο έτσι ζεστά χρώματα, τα πιο σκούρα χρώματα, πορτοκαλί και, κύκκινο, και, πορτοκαλί και κόκκινο ε, χρώμα. Ναι. Έχετε και σε εμά όμω. Θα φτάσει και σε εμά. Παρ' όλα αυτά όμω θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται για ένα κύμα καύσωνα αυτή τη φορά. Θα κάνει ναι, μεν αρκετή ζέστη. Η χώρα μα, θα μπορούσαμε να πούμε, θα χωριστεί σε δύο τμήματα από την οροσυρά τη Πίντου και πιο δυτικά θα έχουμε τι περισσότερο αυξημένε θερμοκρασίε. Θα βλέπουμε 37-38 βαθμού κοντά στην Πέμπτη με Παρασκευή. Ανατολικότερα όμω, ο Βουριά, τα μελτέμια που αναμένεται να επικρατήσουν, θα κάνουν κάπω πιο καλή την κατάσταση σε ό,τι αφορά και την αίσθηση τη ζέστη. Και βέβαια να μην προσεγγίσουμε τόσο υψηλέ θερμοκρασίε. Θα είμαστε κοντά στου 34 με 36 βαθμού. Όπω και να έχει βέβαια, ζέστη θα κάνει σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερη ζέστη στα πιο δυτικά τμήματα και προσέχουμε πολύ στον πολύ έτσι αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά που θα διαμορφωθεί ιδιαίτερα από Τρίτη, Τετάρτη και στη συνέχεια με τη βοήθεια και των μελτεμιών αλλά και των υψηλών θερμοκρασίων. Άρα λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή αυτό είναι ο κίνδυνο που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο υπόλοιπο τη εβδομάδα που μόλι ξεκίνησε. Οι βορειάδε από τη μια πλευρά μέσα στο Αιγαίο θα μετριάζουν τα επίπεδα ζέστη, από την άλλη πλευρά όμω θα αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα πυρκαγιά. Λοιπόν, αυτέ είναι έρχονται το επόμενο Σαββατοκύριακο πώ θα είναι. Καλό ο καιρό, τρίμε, ζέστη είναι, είναι, είναι και το, το τρίμερο. τρίμερο του Αγίου Πνεύματο βεβαίω. Ζέστη, κυρίω όμω στη δυτική Ελλάδα. Τριμερή θα είναι ζεστό έτσι ο καιρό πλέον. Μπορούμε να πούμε ότι παγιωνόμαστε κοντά στου 34 με 37 βαθμού. Αυτή α. θα είναι η θερμοκρασία α. που θα βλέπουμε τι επόμενε αρκετέ ημέρε στη χώρα μα. Με τα μελτέμια βέβαια να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο Πυρκαγιά. Στον τον τονίζουμε για άλλη μια φορά. Πολύ μεγάλη Λέστη. προσοχή να μιζήσουμε α πούμε σκηνέ του παρελθόντο. Θέλει προσοχή γιατί είναι και έξυρο το έδαφο και ξηρή η ατμόσφαιρα κάτω χαμηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κλέρα.